Με σημαντικότερες διακρίσεις ολοκλήρωσε ακόμα μια προσπάθεια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό. Πραγματοποιήθηκε το τρίμερο 9 με 11 Μαρτίου στο στάδιο Δημήτρης Τόφαλος η Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης. Οι αθλητές Μακεδονικής Δύναμης εξασφάλισαν μετάλλια και υψηλές θέσεις, αποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη ομάδα είναι από τις κορυφαίες στην Ελλάδα. Η κάμερα του Flash βρέθηκε σε μια προπόνηση της Μακεδονικής Δύναμης Κοζάνης και αναζήτησε το μυστικό της επιτυχίας για τις συνεχόμενες διακρίσεις του συλλόγου. Ο σύλλογος μας το τριήμερο μας πέρασε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στην πόλη της Πάτρας. Συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων με 4 αθλητές. Μία διοργάνωση που ανέλαβε η Ελληνική Ομοσπονδία να φέρει εις πέρας με τη συμμετοχή περίπου 900 αθλητών από 170 συλλόγους από όλη τη χώρα. Καταφέραμε να πάρουμε ένα χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών και μάλιστα στην Ολυμπιακή κατηγορία των 80 κιλών, που είναι μια, κατά την προσωπική μου άποψη, η πιο δύσκολη κατηγορία στους άνδρες, με τον Τελικοστόγλου Αποστόλη, όπως και για τον Μπουντιούκο τον Νικόλα, ο οποίος και αυτός συμμετείχε στην κατηγορία εφήβων στα 78 κιλά, κατάφερε να κάνει 4 αγώνες και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Κατέκτησα την δεύτερη θέση. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Υπήρχε συναγωνισμός, είχα 4 αγώνες. Πιστεύω θα μπορούσα να είχα πάει και λίγο καλύτερα. Επίσης, ο Χρήστος Παπαδόπουλος στις αρχές Απριλίου, ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Εφήβων της χώρας μας, θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τινησίας και του ευχόμαστε να έχει μια καλή πορεία και γιατί όχι να κάνει και διάκριση σε αυτή την διοργάνωση.